Κυρίες και κύριοι, έχω την εντύπωση ότι μέσα σε αυτή την αίθουσα, κατά τη συζήτηση από χτες αυτού του νομοσχεδίου, υπάρχει μια έντονη αμηχανία, υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία. Σε μεγάλο βαθμό έχει την εξήγησή του. Και δεν αναφέρομαι φυσικά σε λογικούς, φυσιολογικούς προβληματισμούς, διαφορετικές επιμέρους προσεγγίσεις που υπάρχουν φυσικά ή δημιουργούνται σε ανθρώπους που ειλικρινά ενδιαφέρονται να επιλυθούν όσο καλύτερα γίνεται υπαρκτά προβλήματα μέσα στην κοινωνία μας. Ενώ δεν μπορώ παρά να επισημάνω προς την κυβέρνηση ότι για ένα τόσο μεγάλο θέμα δεν υπήρξε ο κατάλληλος χρόνος για ανάπτυξη πραγματικής επιστημονικής, ουσιαστικής, αναλυτικής συζήτησης και προβληματισμού. Και εξηγούμε γιατί τα λέω αυτά. Αρχικά, υπάρχει η γνωστή στάση της κυβέρνησης απέναντι σε τμήμα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς απέναντι σε τμήμα ψηφοφόρων της, επειδή έρχεται σε αντίφαση με απόψεις από τις οποίες είχε ψαρέψει εκλογικά στο παρελθόν. Γι' αυτό προσπαθεί να πείσει ότι το νομοσχέδιο δεν φέρνει ουσιαστικά τίποτα καινούριο, απλά ρυθμίζει κάτι το οποίο υπάρχει ήδη μέσα στην κοινωνία. Θα επανέλθω σε αυτό στη συνέχεια. Έχετε όμως δυσκολία, αμηχανία και τα κόμματα του επωνομαζόμενου προοδευτικού χώρου να εξηγήσετε στους ψηφοφόρους σας, στον κόσμο που μας ακούει, καθαρά, πιθανά και στους ίδιους τους εαυτούς σας, δεν το αποκλείω, το εξής ζήτημα. Πώς είναι δυνατόν ένα τέτοιο νομοσχέδιο που εσείς έχετε ανάγει σε ορόσημο και μια από τις διαχωριστικές γραμμές της προοδευτικότητας και της συντήρησης να το φέρνει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την οποία λέτε ότι σας χωρίζει και άβυσσος. Θα μπορούσαμε κι εμείς από τη δική μας τη σκοπιά να θέσουμε το ερώτημα ως εξής. Είναι δυνατόν να είναι τόσο προοδευτικό όσο λέτε όλοι σας, τόσο υπέρ των λαϊκών δικαιωμάτων ένα νομοσχέδιο μιας κυβέρνησης η οποία ταυτόχρονα τώρα που μιλάμε εξαπολύει μια τόσο σφοδρή επίθεση στο δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση ιδρύοντας ιδιωτικά πανεπιστήμια επιχειρήσεις με τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται πάλι σήμερα στους δρόμους, στο δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν υγεία εγκαινιάζοντας επιπληρωμή χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία, στο δικαίωμα των αγροτών στην επιβίωση και όλου του υπόλοιπου λαού φυσικά στη διατροφή με φθηνά και ποιοτικά προϊόντα. Μια κυβέρνηση που έχει καταργήσει μέχρι και το δικαίωμα στο οκτάωρο με τους νόμους Χατζηδάκη και Γεωργιάδη. Θα αναρωτηθεί κανείς ίσως τι έπαθε η Νέα Δημοκρατία, κρίση ταυτότητας. Τη μια μέρα νομοθετούν υπέρ λαϊκών δικαιωμάτων και την επομένη υπέρ τους. Έχουμε ακούσει αρκετά στην προσπάθεια αυτές τις δύο μέρες τουλάχιστον, αλλά και πριν να το εξηγήσει αυτό. Μια άποψη που ταυτίζεται ουσιαστικά με αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία είναι απλά ότι έρχεται να νομοθετεί σε κάτι που έχει ήδη λυθεί κοινωνικά και έτσι δεν έχει άλλη επιλογή από το να το κάνει. Δεν είναι όμως, πιστεύουμε, τόσο απλά τα πράγματα. Το νομοσχέδιο δεν έρχεται να ρυθμίσει νομικά τη συμβίωση δύο ενήλικων ανθρώπων που έχουν ομόφυλο σεξουαλικό προσανατολισμό. Εκεί φυσικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ατομικό τους δικαίωμα και δεν πέφτει λόγος και σε κανέναν. Εδώ όμως μιλάμε για τη σχέση των ενηλίκων με τα παιδιά. Και από τη στιγμή που μιλάμε για τα παιδιά, μιλάμε εξ ορισμού για ζήτημα που αφορά την κοινωνία, ζήτημα που υπερβαίνει την ατομική επιθυμία των ενηλίκων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τοποθετείται εδώ με κύριο κριτήριο το συμφέρον των παιδιών. Το νομοσχέδιο δεν είναι ούτε ουδέτερο ούτε ασήμαντο. Δεν έρχεται απλώς
να επιλύσει ζητήματα που αφορούν τη σχέση των παιδιών που ήδη υπάρχουν με το σύντροφο ή τη σύντροφο του βιολογικού ή θετού γονέα. Προβλήματα που άλλωστε σε μεγάλο βαθμό μπορούν να λυθούν με το υπάρχον νομικό πλαίσιο και θα μπορούσαμε γι' αυτό να δώσουμε και να δούμε και βελτιώσεις. Αντίθετα, φέρνει, όπως έχουμε εξηγήσει, ουσιαστικές αλλαγές στην τεκνοποίηση, την τεκνοθεσία, στην κατεύθυνση ακόμα πιο γενικευμένης εμπορευματοποίησης, αλλά και στη νομική κατοχύρωση της γονικής μέρημνας. Αλλαγές που μάλιστα δεν θα επηρεάσουν μόνο τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Επομένως, αυτή η άποψη δεν ισχύει. Μια άλλη άποψη είναι ότι η κυβέρνηση φέρνει το νομοσχέδιο γιατί πιέστηκε από ορισμένες διεκδικήσεις και υποχώρησε αναγκαστικά. Αναρωτιόμαστε αν αυτές οι διεκδικήσεις ήταν πιο δυναμικές από τους αγώνες, για παράδειγμα, των αγροτών ή των φοιτητών, τα αιτήματα των οποίων η κυβέρνηση αρνείται μέχρι σήμερα να τα ικανοποιήσει, αν και εμείς πιστεύουμε ότι τελικά θα ιτηθεί. Αφήστε που στο ζήτημα της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια η κυβέρνηση έρχεται σε σύγκρουση και με την πλειοψηφία της κοινής γνώμης, με τη γνώμη της πλειοψηφίας, όπως καταγράφεται σε όλες ανεξαίρετα τις μετρήσεις. Φαίνεται λοιπόν πως δεν πιέστηκε να το προχωρήσει, τουλάχιστον από τον ελληνικό λαό. Δεν ξέρουμε αν πιέστηκε βέβαια από αλλού, αλλά είναι δική της απόφαση να το κάνει. Μια τρίτη άποψη λέει ότι είναι ένας υπερώριμος αστικός εξυγχρονισμός στο οικογενειακό δίκαιο. Αλήθεια, για πείτε μας, ο διαχωρισμός του κράτους από την Εκκλησία, που σε άλλες χώρες έχει γίνει από την εποχή ακόμα των αστικών επαναστάσεων, δεν είναι όριμος? Γιατί δεν τον πραγματοποιεί και αυτόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Και για να έχουμε και το καλό ερώτημα, γιατί τον απορρίψατε όλοι σας, και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, η σημερινή Νέα Αριστερά, που τότε ήσασταν υπουργοί και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, όταν το πρότεινε το ΚΚΕ κατά την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση? Τέλος, ακούσαμε από το ΠΑΣΟΚ ότι πρόκειται για την γνωστή από τους επιχειρηματικούς ομίλους τακτική του pink washing, ότι δηλαδή η κυβέρνηση προσπαθεί με αυτό το νομοσχέδιο να ξεπλύνει τα υπόλοιπα έργα της, υιοθετώντας μια ατζέντα που της προσδίδει μια προοδευτική άβρα. Εδώ δεν θα διαφωνήσουμε βέβαια, μόνο που συνένοχοι σε αυτό το pink washing του κυρίου Μητσοτάκη είστε όλοι σας, αφού εδώ και σχεδόν 2 μήνες λιβανίζεται αυτό το νομοσχέδιο και κατ' επέκταση την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό που το φέρνει, τους φτιάχνεται συστηματικά το προφίλ του υπερασπιστή των δικαιωμάτων. Άδικα κουράζεστε. Κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια ότι άτομα με ομοφυλόφιλο σεξουαλικό προσανατολισμό, επίσης τρανς, intersex, έχουν βιώσει στο οικογενειακό, σχολικό, εργασιακό, γενικότερα κοινωνικό περιβάλλον τους απαράδεκτη συμπεριφορά ταπείνωσης, απομόνωσης, βίας, που φθάνουν ακόμα και σε εγκληματικές πράξεις ή οθούν ένα νέο άνθρωπο σε αδιέξοδα, στον αυτοτραυματισμό ακόμα ή στην αυτοκτονία. Όχι μόνο έχουμε καταδικάσει τέτοιες συμπεριφορές και πράξεις, αλλά πήραμε και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις εδώ μέσα στη Βουλή, όπως η αυστηροποίηση των ποινών για τους δράστες σεξιστικών, ομοφοβικών επιθέσεων. Επίσης, αντίστοιχες προτάσεις για την προστασία κάθε ανθρώπου από απαράδεκτες διακρίσεις με κριτήριο τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου. Καταθέσαμε επίσης και στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε την υλοποίησή τους. Όμως δεν μένουμε μόνο εκεί. Η πραγματική ασπίδα προστασίας για κάθε άνθρωπο που υφίσταται την πολύμορφη βία και τις διακρίσεις χτίζεται καθημερινά και σε όλες τις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής.
Γι' αυτό το ΚΚΕ και η ΚΝΕ παίρνουμε πρωτοβουλίες σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολή, σχολείο, γειτονιά, στους φοιτητικούς συλλόγους, στα εργατικά σωματεία, καταγγέλλοντας συνεχώς τέτοια απαράδεκτα περιστατικά. Συμμετέχουν σε δράσεις καταδίκης τους, όπως τις κινητοποιήσεις στη δίκη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης κατά του Ζακ Κωστόπουλου. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να καλλιεργηθεί ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, εθνική ή εθνοτική καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό, άλλα προσωπικά γνωρίσματα. Γι' αυτό προτείνουμε να υπάρξουν αντίστοιχα προγράμματα σε σχολεία, σε σχολές, άλλους χώρους νεολαίας, κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες, στελεχωμένες με το αναγκαίο, μόνιμο, επιστημονικό προσωπικό. Ταυτόχρονα, το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις, ώστε κανένας να μην αποκλείεται από τα σύγχρονα κοινωνικά δικαιώματα στην μόρφωση, στην υγεία, τη σταθερή δουλειά, προστατευμένη από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με γενική μείωση του εργάσιμου χρόνου για να υπάρχει δημιουργικός ελεύθερος χρόνος. Αυτή είναι η βάση για να ανθίσουν και όλα τα ατομικά δικαιώματα. Αυτά τα ζητήματα γίνονται αντικείμενο διεκδίκησης από τις δυνάμεις του ΚΚΕ μέσα και έξω από τη Βουλή, κυρίως μέσα στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες. Αυτός ο αγώνας είναι ο πραγματικός κυματοθράφστης κάθε απαράδεκτη συμπεριφοράς και βίας σε ατομικό επίπεδο, κόντρα στις άπιες αξίες του ατομισμού, του ανταγωνισμού, του εγωιστικού τρόπου ζωής, της ατομικής αλαζονίας που καλλιεργεί αυτό το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης των κοινωνικών διακρίσεων. Το εχθρικό κράτος του κεφαλαίου, αποθεώνοντας την ατομικότητα, τον ατομισμό, την ατομική ευθύνη, αφήνει απροστάτευτη την νεολαία, το λαό, εύκολη λία εκμετάλλευσης για να εξυπηρετήσει μόνο την κερδοφορία διαφόρων μονοπωλιακών ομίλων. Αυτή η βαρβαρότητα, βέβαια, οδήγησε και στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Για όσα μας πονούν και μας συγκλονίζουν, υπάρχουν βαθύτερες αιτίες. Είναι αποτελέσματα νόμων, ευρωπαϊκών οδηγιών που υιοθέτησαν και ψήφισαν όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα, λογαριάζοντας τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες ως κόστος που πρέπει να περιορίζεται γιατί μειώνει την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου και ευρωενωσιακού κεφαλαίου, την κερδοφορία του και τις λεγόμενες αντοχές της καπιταλιστικής οικονομίας. Σε αυτό το ματωμένο δρόμο δεν μπορεί να ανθίσει κανένα ατομικό δικαίωμα στις διαπροσωπικές σχέσεις, στη συμβίωση. Όσο για τα περί ομοφοβίας του ΚΚΕ, είναι χαρακτηριστικό ότι καλλιεργούνται από πολιτικές δυνάμεις βαθιά συστημικές και εχθρικές απέναντί μας, ορισμένες μάλιστα εμφανίζονται και με αριστερό προσωπείο, κάνοντας μάλιστα συστηματική διαστρέβλωση των θέσεών μας. Έτσι, πολλοί νέοι και νέες, και ειδικότερα ΛΟΑΤΚΙ άτομοι, δεν αναγνωρίζουν από πρώτο χέρι, δεν γνωρίζουν καν από πρώτο χέρι ποιες είναι οι πραγματικές θέσεις και οι πρωτοβουλίες μας. Για παράδειγμα, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι κάθε άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, και ανεξάρτητα από σεξουαλικό προσανατολισμό ή και την ταυτότητα φύλου, πρέπει να έχει όλες τις προϋποθέσεις εργασίας, ατομικής ασφάλισης. Δεν συνδέουμε αυτή τη δυνατότητα και τη νομική κατοχήρωσή της με το θεσμό του γάμου ή ακόμα και με το σύμφωνο συμβίωσης, όπως κάνει μερίδα, για παράδειγμα, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά κλπ. Υπάρχει μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη υποκρισία στο σύμφωνο συμβίωσης, αλλά και στις άλλες μορφές γάμου και στο θρησκευτικό και στον πολιτικό γάμο, τόσο για τα ετερόφυλα όσο και για τα ομόφυλα ζευγάρια που ουσιαστικά με τη σημερινή τους μορφή αναπαράγουν δεσμεύσεις, καταναγκασμούς που καμιά σχέση δεν έχουν με την ελεύθερη συμβίωση και τις σχέσεις των ανθρώπων. Σχετικά με τη συμβίωση ενός ομόφυλου ζευγαριού,
Το ΚΚΕ υποστηρίζει οποιαδήποτε πρόταση εξασφαλίζει την ισότιμη, πραγματικά ελεύθερη συμβίωση και όχι μια ή άλλη μορφή γάμου ως οικονομική σχέση ή ως θεσμό που διαμορφώνει κοινή γονική μέρημνα. Είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου να είναι ελεύθερος, να επιλέγει σύντροφο, απαλλαγμένος από κάθε οικονομικό και κοινωνικό καταναγκασμό και για όσο διαρκεί αυτή η επιλογή. Η θέση του ΚΚΕ είναι στην αντίπερα όχθη από την λογική των αστικών κομμάτων, άλλων πολιτικών δυνάμεων που επιδιώκουν να ενισχύσουν την οικονομική-κοινωνική εξάρτηση ενός ανθρώπου από έναν άλλον στο πλαίσιο ενός θεσμού όπως του γάμου. Το ΚΚΕ δεν συμβιβάζεται με το να υποκαθιστά ένα νομικό συμβόλαιο ή μια υπογραφή δημάρχου την έλλειψη καθολικών κοινωνικών δικαιωμάτων όπως την κοινωνική ασφάλιση, στην προστασία και φροντίδα ηλικιωμένων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, αναπηρίες κλπ. Αυτό δεν αναιρεί ότι υπάρχουν συναισθήματα μεταξύ δύο ανθρώπων που επιθυμούν να παντρευτούν. Όμως αντικειμενικά αυτή η επιλογή δεν γίνεται ελεύθερα με μοναδικό κριτήριο τον αμοιβαίο έρωτα, την αγάπη, το σεβασμό και αυτό το λέμε ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Ο αστικός γάμος πιστεύουμε είναι ένας ξεπερασμένος θεσμός όπως επιβεβαιώνει και η τάση μείωσης των θεσμοθετημένων ήδη μορφών συμβίωσης όπως είναι η πολιτική, η θρησκευτική γάμη, τα σύμφωνα συμβίωσης που μειώθηκαν στην Ελλάδα κατά 31,85% την περίοδο 2009-2020, όπως και η τάση βεβαίως αύξησης των διαζυγίων. Και είναι σαθρά τα επιχειρήματα που λένε, επιτρέψτε μου να πω, γιατί να είναι παντρεμένος ο ένας ή η άλλη, με γάμο στο Δημαρχείο ή στην Εκκλησία και τα ομόφυλα όχι, παρά μόνο με σύμφωνο συμβίωσης. Όταν νομοθετείτε κάτι και ανάλογα την ιστορική περίοδο που γίνεται και ισχύει αυτό, ο καθένας και η καθεμιά μπορεί να επιλέγει τον τρόπο συμβίωσής του. Και ούτε πρόκειται να τον εμποδίσει βέβαια κανένας και καμία. Το ζήτημα όμως που τοποθετούμαστε με υπευθυνότητα δεν είναι αυτό τι θα γίνει δηλαδή μετά την ψήφιση ενός νόμου και πώς θα το διαχειριστεί ο καθένας και η καθεμιά. Εδώ βάζουμε κάτω τις επιστημονικές και πολιτικές απόψεις, τη θέση με βάση τα συμφέροντα των παιδιών και των ανθρώπων αυτής της κοινωνίας. Και ο καθένας τοποθετείται υπεύθυνα απέναντι σε όλα αυτά και στο σύνολο των ζητημάτων που υπάρχουν, παίρνοντας σοβαρά υπόψη όλες τις παραμέτρους και όχι τον μικρό κοσμό του. Αν ήθελαν να δώσουν διέξοδο στις αγωνίες των νέων, θα υιοθετούσαν τις προτάσεις του ΚΚΕ ώστε να ρυθμίζονται μια σειρά ζητήματα της συμβίωσης ομόφυλων ανδρών, γυναικών, όπως τα κληρονομικά, η ενημέρωση σε σχέση με ιατρικά ζητήματα και άλλα, μην τα πω αναλυτικά, και με απλές συμβολιογραφικές πράξεις. Επίσης, αν ήθελαν, θα υιοθετούσαν τις προτάσεις μας για επίδομα στέγασης, για μείωση επιτοκίων σε στεγαστικά δάνεια για κάθε νέο άνθρωπο που προσπαθεί να φύγει από το πατρικό του σπίτι, ανεξάρτητα αν είναι σε γάμο, συμβίωση ή όχι. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι θεσμοθετεί το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών στην κοινή τεκνοθεσία, αποκρύπτοντας το αντιδραστικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις στα ζητήματα παιδικής προστασίας με την ιδιωτικοποίηση των υιοθεσιών και την εμπορευματοποίηση της αναδοχής. Η θέση του ΚΚΕ είναι ότι η στήριξη των απροστάτευτων παιδιών πρέπει να αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κράτους με την ανάπτυξη και στελέχωση των απαραίτητων υποδομών και υπηρεσιών, χωρίς να μετριέται η παιδική ή η εφηβική ζωή ως κόστος. Επίσης, είναι απαραίτητη η επιστημονική κοινωνική ευθύνη για την καταλληλότητα της αναδοχής και της τεκνοθεσίας από διεπιστημονικά στελεχωμένη κρατική δομή και όχι αυτό να γίνεται με στενά οικονομικά κριτήρια.
Είναι αναγκαία η ταυτόχρονη ύπαρξη σύγχρονων δημόσιων δομών παιδικής προστασίας μέχρι την ένταξη του παιδιού σε ποιοτικό και ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Η διεπιστημονική στήριξη των απροστάτευτων παιδιών είναι προϋπόθεση ώστε να μπορέσουν να επουλώσουν τις τραυματικές τους εμπειρίες. Δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη της ατομικής επιλογής, της συνείδησης, της τάσης των ανάδοχων ή των θετών γονέων. Τόσο ξέρετε όλοι σας ότι έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μας, ακόμα και από τους φυσικούς γονείς. Όπως καταλαβαίνετε, η άποψή μας δεν έχει να κάνει καθόλου με ομοφοβία ή τρανσφοβία. Η στήριξη των απροστάτευτων παιδιών είναι πολύ ευαίσθητος τομέας και δεν μπορεί να αφήνεται στα χέρια των κάθε είδους ιδιωτών, των ΜΚΟ, διαφόρων ιδρυμάτων δήθεν φιλάνθρωπων, με τα γνωστά βέβαια σε όλους μας τραγικά αποτελέσματα που έχουν δει και το φως της δημοσιότητας. Μιλάτε, κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης, μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, για ίση μεταχείριση, όταν στερείται κάθε κοινωνική στήριξη προστασίας σε τρανς intersex άτομα. Ακόμα αυτή την περίοδο επιβεβαιώνεται η κριτική που άσκησε το ΚΚΕ στο νόμο για τη νομική αναγνώριση της αλλαγής ταυτότητας φύλου στα νομικά έγγραφα ενός ατόμου. Ποια ήταν η τοποθέτηση του ΚΚΕ? Το ΚΚΕ υποστήριξε λοιπόν το δικαίωμα ενός ατόμου στην αλλαγή του αναγραφόμενου φύλου του στα νομικά του έγγραφα, στην περίπτωση που βιώνει έντονη εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στα βιολογικά χαρακτηριστικά του φύλου του και στο φύλο που νιώθει ότι ανήκει, υπό την προϋπόθεση της επιστημονικής κοινωνικής στήριξής του από δωρεάν παρεχόμενες κρατικές υπηρεσίες. Μόνον έτσι μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την ασυμβατότητα προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, χωρίς να είναι απαραίτητη η ιατρική επέμβαση. Ποια ήταν η στάση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ τότε? Αρνήθηκε την ολόπλευρη στήριξη των τρανς ανθρώπων από το κράτος, στο όνομα μάλιστα της ατομικής ελευθερίας τους. Πάνω σε αυτή την αντιδραστική λογική, τα τρανς άτομα στερούνται δωρεάν συμβουλευτική στήριξη από εξειδικευμένες δομές. Ταυτόχρονα έδωσε άλοθη στη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να κόψει την ασφαλιστική κάλυψη εξειδικευμένων ορμονοθεραπείων σε τρανς άτομα. Με την ίδια λογική, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε τις προτάσεις του ΚΚΕ για τα intersex άτομα. Υποστηρίξαμε την ανάγκη για εξειδικευμένες δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες και υποδομές με αντίστοιχη επιστημονική κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για διεπιστημονική συνεργασία παιδιάτρων, ενδοκρινολόγων, ουρολόγων, χειρουργών, γενικών παθολόγων, παιδοψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών με αντίστοιχη ειδίκευση. Έτσι μπορεί να στηριχθεί με ουσιαστικό τρόπο κάθε intersex παιδί, αλλά και η οικογένειά του. Η λογική του ΚΚΕ έρχεται σε σύγκρουση με την πολιτική όλων των αστικών κυβερνήσεων που λογαριάζουν ως κόστος για το κράτος τις απαραίτητες δημόσιες και δωρεάν δομές και υπηρεσίες. Αντίθετα, και σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα, το κράτος ανοίγει διάπλατα το δρόμο της εμπορευματοποίησης της υγείας για να γίνουν business για τα διάφορα αντίστοιχα ιδιωτικά μεγαθύρια στον τομέα της υγείας με την αγωνία και τις ανάγκες των νέων ανθρώπων, των παιδιών. Πολλή κουβέντα γίνεται για την ονομαζόμενη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και άλλα σχετικά. Το ΚΚΕ δεν απομονώνει τους ανθρώπους σε ξεχωριστές κοινότητες. Παλεύει για όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που μπορούν πραγματικά να κτίσουν δίκτυ προστασίας ομοφιλόφιλων, intersex, τρανς ατόμων. Όμως δεν συμφωνούμε με μια ορισμένη κατεύθυνση που αναπαράγεται ακόμα και μέσω της εκπαίδευσης, της τέχνης,
των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οποία επιχειρεί στο όνομα της υπεράσπισης των ατομικών δικαιωμάτων να προωθήσει ανορθολογικές θεωρίες άρνησης του βιολογικού φύλου, να διαμορφώσει τελικά νέες μορφές αποξένωσης των ατόμων λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή άλλων προσωπικών τους γνωρισμάτων. Το ΚΚΕ καταδικάζει όλη την υποκρισία που κρύβεται πίσω από τις θέσεις των κομμάτων που επιδιώκουν να προσδώσουν προοδευτικό μανδύα σε αυτές τις θεωρίες και αποσιωπούν τις οικονομικές πολιτικές συνθήκες που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πραγματικά ελεύθερη ατομική επιλογή. Πολύ περισσότερο όταν φέρνει σε αντιπαράθεση τα ατομικά με τα κοινωνικά δικαιώματα. Γι' αυτό προωθούν τον άκρατο υποκειμενισμό στον προσδιορισμό της κοινωνικής θέσης του ατόμου, τον αυτοπροσδιορισμό, απομονωμένα από οποιαδήποτε αντικειμενική, κοινωνική, ταξική αναφορά. Βέβαια, η βιτρίνα της προοδευτικότητας τέτοιων πολιτικών πρακτικών ραγίζει σε μια σειρά κράτη όπως τη Μάλτα, στην Αργεντινή, στα οποία έχουν κατοχυρωθεί ο λεγόμενος αυτοπροσδιορισμός του φύλου, αλλά ισχύουν, για παράδειγμα, αυστηροί περιορισμοί στη δυνατότητα μιας γυναίκας να προχωρήσει σε άμβλωση. Πραγματική πρόοδος είναι η πλήρης απελευθέρωση της συμβίωσης από κάθε κοινωνικό-οικονομικό καταναγκασμό και όχι η επέκτασή της και σε ομόφυλα ζευγάρια. Γι' αυτό υποστηρίζουμε την νομική κατοχύρωση των υποχρεώσεων των γονιών προς τα παιδιά, ανεξάρτητα από την έκβαση της μεταξύ τους σχέσης. Βέβαια, σε συνδυασμό με διευρυμένες, δωρεάν και αναβαθμισμένες κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες για την προστασία των παιδιών, επομένως και για την κοινωνική στήριξη της μητρότητας-πατρότητας. Ταυτόχρονα, ως κόμμα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στις σχέσεις συμβίωσης που δεν στηρίζονται στα παλιά πρότυπα του οικογενειακού θεσμού. Μια πλευρά τους είναι και το γεγονός ότι διαμορφώνονται σχέσεις του παιδιού με ανθρώπους που δεν ασκούν τη γονική μέρημνα. Για παράδειγμα, υπάρχουν οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα διαζευγμένα ζευγάρια με παιδιά που στη συνέχεια κάνουν και δεύτερο γάμο, οι γονείς, τα μεμονωμένα άτομα με θετά ή ανάδοχα παιδιά, τα ομόφυλα ζευγάρια που ένα από τα δύο μέρη μπορεί να είναι φυσικός ή θετός γονέας. Αυτά τα ζητήματα δεν τα επιλύει το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ανοίγει πραγματικό δρόμο επίλυσής τους. Αντίθετα, τα μπερδεύει ακόμα περισσότερο και τα συνδέει άμεσα και καθοριστικά με την εμπορευματοποίηση της ίδιας της γονεϊκής σχέσης σε βάρος των δικαιωμάτων του παιδιού. Επίσης, προβάλλεται έντονα το αίτημα για θεσμοθέτηση γονεϊκής σχέσης μεταξύ του παιδιού του ενός ομόφυλου γονέα και του συντρόφου του, που έχουν σύμφωνο συμβίωσης και το μεγαλώνουν μαζί. Επισημαίνεται μάλιστα ότι ο άλλος σύντροφος είναι σαν να μην υπάρχει απέναντι στη διοίκηση και αν αποβιώσει εκείνος που είναι γονέας, το παιδί μπορεί να καταλήξει σε κάποιο μακρινό συγγενή ή σε κάποιο ίδρυμα και να μην εξακολουθήσει να τα μεγαλώνει ο άλλος με τον οποίο τότε ζούσε μαζί. Όμως, η απουσία γονεϊκής σχέσης με τον ένα γονέα στα παιδιά δεν αποτελεί ειδική περίπτωση για τα ομόφυλα ζευγάρια. Το ίδιο ισχύει και για τα ετερόφυλα. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ένας πατέρας, παραδείγματος χάρη διαζευγμένος, έχει την επιμέλεια του παιδιού του και μια μητέρα διαζευγμένη έχει επίσης την επιμέλεια του παιδιού της. Και αν αυτοί οι δύο γονείς τελέσουν γάμο, το παιδί του καθενός δεν θα έχει κανένα νομικό δεσμό με τον άλλο σύζυγο, ούτε τα δύο παιδιά θα έχουν νομικό δεσμό μεταξύ τους. Όμως, για τέτοιες σχέσεις, δεν έχει τεθεί ζήτημα θέσπισης γονεϊκής σχέσης με τον ή την σύζυγο που αποκτούν στη συνέχεια. Ως προς την ανησυχία για το τι θα συμβεί αν αποβιώσει ο σύντροφος που είναι γονέας, υπάρχουν λύσεις από το υπάρχον δίκαιο.
μέσω της Επιτροπίας Ανηλίκου και ο Επίτροπος που ορίζεται ασκεί ό,τι περιέχεται στη γονική μέρημνα. Ή έστω, αν δεν λύνονται έτσι κάπως τα ζητήματα, ας αναζητηθούν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις. Κυρίες και κύριοι, η ξεκάθαρη τοποθέτηση του κόμματος για καταψήφιση του νόμου της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει σχέση με το σεξουαλικό προσανατολισμό του καθενός και της καθεμιάς. Δεν έχει να κάνει επίσης με τη στάση μας απέναντι στην ομοφιλοφιλία ή την αμφιφιλοφιλία ως εκφράσεις της σεξουαλικότητας του ατόμου. Επαναλαμβάνω ότι το ΚΚΕ έχει κάνει ήδη προτάσεις που μπορούμε να τις επαναφέρουμε για να καταργηθεί οποιαδήποτε μορφή απομόνωση, καταδικάζοντας κάθε μορφή ρατσισμού απέναντι σε συνανθρώπους μας με άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό. Η καταψήφιση παλιότερα από το ΚΚΕ του Συμφώνου Συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια δεν αφορούσε τη ρύθμιση των μεταξύ των σχέσεων μέσω αυτού, αλλά αφορούσε το γεγονός, όπως είχαμε ξεκάθαρα πει, ότι θεωρούσαμε ότι δεν έπρεπε αυτό να αποτελέσει τον προθάλαμο για τον πολιτικό γάμο που έρχεται σήμερα. Και αυτό γιατί? Όχι πάλι γιατί έχουμε αντίρρηση για τη ρύθμιση των μεταξύ του σχέσεων από ένα τοπικό δήμαρχο ή αντιδήμαρχο που κάνουν τους πολιτικούς γάμους στα δημαρχεία σε σχέση με ένα συμβολεογράφο που υπογράφει το σύμφωνο συμβίωσης. Η μοναδική μας αντίρρηση είναι ότι ο πολιτικός γάμος ομόφυλων ζευγαριών αυτομάτως παράγει από κοινού γονική μέρημνα, συνεπώς καταργεί την ενότητα μητρότητας-πατρότητας στην πράξη. Όσο και αν χτυπιέται ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν θα υιοθετηθεί ο γονέας ένα, δύο και βάλε, ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ποτέ, αυτό όμως θα γίνεται αυτόματα, όπως και όλα όσα ακολουθούν και έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σύμφωνη γνώμη των αστικών κομμάτων εδώ, όπως το πιστοποιητικό γονεϊκότητας που φτάνει έως και τους 10 γονείς, γενικευμένη χρησιμοποίηση επίσης της παρένθετης μητρότητας και τόσα άλλα. Η πεμπτουσία της τοποθέτησης του κόμματος είναι τα δικαιώματα των παιδιών, η προστασία των ίδιων των παιδιών. Θεωρούμε ότι η γονεϊκότητα δεν είναι γενικά και αφηρημένα ατομικό δικαίωμα καθενός και καθεμιάς ή του όποιου ζευγαριού, ομόφυλου ή ετερόφυλου, αλλά κυρίως υποχρέωση απέναντι στο παιδί. Όταν λέμε λοιπόν ότι βάση της θέσης του ΚΚΕ είναι τα δικαιώματα του παιδιού, εννοούμε ακριβώς ότι το παιδί έχει κοινωνική ανάγκη τη σχέση μητέρα-πατέρα. Αυτό το δικαίωμα έχει αντικειμενική βάση, αφού προκύπτει από την συμπληρωματική λειτουργία άνδρα-γυναίκας στην διαδικασία της τεκνοποίησης. Συνεπώς, οι νόμοι που θεσπίζονται πρέπει να υποβοηθούν αυτό το δικαίωμα και όχι να το ανατρέπουν. Η κατοχήρωση διπλής γονεϊκότητας στα άτομα ιδίου φύλου οδηγεί σε αποκλεισμό της πατρότητας ή της μητρότητας, ανοίγει, πιστεύουμε, έναν επικίνδυνο δρόμο, αφού ήδη συνοδεύεται από ανορθολογικές, αντιεπιστημονικές απόψεις για ρευστότητα φύλου, για κοινωνική κατασκευή του φύλου και άλλα σχετικά. Από την στιγμή που αντικειμενικά ένα ομόφυλο ζευγάρι δεν μπορεί να έχει από κοινού συμβολή στη δημιουργία της νέας ζωής, το νομοσχέδιο τροφοδοτεί παραπέρα την εμπορευματοποίηση της τεκνοποίησης. Είτε είναι ρητή στο νόμο, είτε αρχικά με παραθυράκια, είτε γίνει στην Ελλάδα, είτε γίνει σε άλλη χώρα και έρθει απλά ως αναγνώρισή της μετά στην Ελλάδα, τροφοδοτεί την εμπορική παρένθετη μητρότητα για ομόφυλα ζευγάρια ανδρών και το πολύ επικερδές εμπόριο εξωσωματικής γονιμοποίησης από τράπεζα σπέρματος για ομόφυλα ζευγάρια γυναικών. Οπωσδήποτε. Κύριε Πρόεδρε, παράκληση, μπορούμε λίγο να περιορίσουμε. Ναι, θα μου δώσετε λίγο χρόνο ακόμη. Άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, έτσι κι αλλιώς, από όσο είδα, έχουν μιλήσει κανένα δύο φορές ήδη από χτες και σήμερα. Λοιπόν, προσθέσει τώρα. Για να μπορέσει να βγει το πρόβλημα. Βγάλετε χρόνο. Παρακαλώ. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να διαφεύγει της προσοχής ότι όλα αυτά γενικεύτηκαν στη Μητρόπολη του καπιταλισμού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως νέος βιομηχανικός κλάδος
τεχνικών, φαρμάκων και άλλα, και ως θεωρίες, αλλά και με την βιομηχανία της διάδοσής τους και της διαφήμισης τους. Το ίδιο αφορά και στην τεκνοθεσία, την υιοθεσία ως κοινή γονεϊκότητα, με δεδομένο ότι οι αιτήσεις για υιοθεσία από ζευγάρια ή μεμονωμένα άτομα είναι πολλαπλάσιες των παιδιών που είναι προς υιοθεσία σε δομές παιδικής προστασίας. Ανοίγει ουσιαστικά έτσι ο δρόμος της εμπορίας των παιδιών, είτε παιδιών προσφύγων, είτε από χώρες που λιμοκτονούν, που δεν υπάρχουν ή δεν εφαρμόζονται μέτρα αντισύλληψης, και γενικότερα η ανθρώπινη ζωή, ειδικότερα η βρεφική παιδική, είναι ευτελισμένη. Συνεπώς, ο πιο σοβαρός λόγος άρνησής μας στην επέκταση του πολιτικού γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια ως πηγή κατοχύρωσης κοινής γονικής μέρημνας είναι η μεγάλη εμπορευματοποίηση της τεκνοποίησης και της τεκνοθεσίας. Φυσικά, και εμείς θεωρούμε ότι το δικαίωμα ενός ενηλίκου να συζήσει με όποιον όποια θέλει, εφόσον και οι δύο συνενούν σε αυτό, είναι αναφέρον το δικαίωμα του ατόμου και δεν επιτρέπεται η κοινωνία, το κράτος να βάζει όρους, περιορισμούς όπως φύλου, καταγωγής κλπ. Προφανώς, είναι και δικαίωμα της γυναίκας να τεκνοποιήσει και εκτός γάμου, αν το επιθυμεί, με δεδομένο ότι αυτό αφορά την ίδια και το σώμα της, και εφόσον φυσικά υπάρχει σύντροφος ως δότης σπέρματος, ο οποίος συνενεί όχι φυσικά ως εμπορική πράξη. Η υιοθεσία, η τεκνοθεσία όμως, δεν είναι ατομικό δικαίωμα της ίδιας μορφής. Σαφώς και μπορεί να υπάρχει η επιθυμία του ομόφυλου ζευγαριού να προχωρήσει σε τεκνοθεσία, αλλά δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί δικαίωμα από κοινού, γιατί υπάρχει και η αντίθετη πλευρά. Το υποϊοθεσία παιδί με τα δικά του δικαιώματα. Θεωρώ ότι έχουν δίκιο οι νομικοί που με αρκετή επιστημοσύνη και μελέτη ισχυρίζονται ότι σε αυτή την περίπτωση πλέον μιλάμε για δημιουργία νέου ειδικού δικαιώματος εκεί που δεν υπάρχει, και μάλιστα σε βάρος του υπαρκτού δικαιώματος του παιδιού. Αλλά και για τα ετερόφυλα ζευγάρια, στα οποία αναγνωρίζεται η υιοθεσία, πάλι θεωρούμε ότι υπερισχύουν τα δικαιώματα του παιδιού και όχι τα δικαιώματα του ετερόφυλου ζεύγους. Από τη στιγμή που ένα παιδί χάνει το παιδί, τους γονείς του ή τη στήριξή τους, η πιο πρόσφορη λύση είναι να ενταχθεί σε μια οικογένεια αντίστοιχη με αυτήν που προήλθε. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να σεβαστεί το δικαίωμα αυτό του παιδιού και να το στηρίξει και με μέτρα που στις συνθήκες του καπιταλισμού βέβαια δεν παίρνονται φυσικά λόγω κόστους. Όσον αφορά σε ζητήματα μεταξύ γονικής ευθύνης και καθημερινής φροντίδας που δεν απαιτούν πλήρη γονική μέρημνα, υπάρχουν νομικές ρυθμίσεις, επιμέλειας κλπ. Για τα παιδιά ομόφυλων ζευγαριών, χωρίς να θεσμοθετηθούμε ουσιαστικά τον αποκλεισμό είτε της μητρότητας είτε της πατρότητας. Έχει σημασία να εντοπίσουμε τα εξής. Παρακολουθώντας το διάλογο που γίνεται, εμφανίζεται ότι από τη στιγμή που οι φυσικοί περιορισμοί μπορούν να ανατραπούν από τις επιστημονικές τεχνολογικές κατακτήσεις της ανθρωπότητας, όλα τα άλλα, επομένως και η συμπληρωματική σχέση πατρότητας-μητρότητας, είναι ζητήματα αποκλειστικά κοινωνικών ρυθμίσεων. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιήσει όπως θέλει την τεχνολογία, την επιστήμη, μόνο και μόνο επειδή μπορεί αυτό να το κάνει, και από εκεί και πέρα γαία πυρή μιχθήτο. Επίσης, παρουσιάζεται η άποψη ότι διευθετήσεις και ρυθμίσεις που ισχύουν σε άλλες χώρες είναι εξ ορισμού ορθές και δεν χρήζουν αμφισβήτησης ή διερεύνησης ή ακόμα χειρότερα παρουσιάζονται μάλιστα και ως τεκμήρια προοδευτικότητας, λέει, πολύ περισσότερο όταν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που πρέπει και εμείς εδώ να τους μιμηθούμε και να τους ακολουθήσουμε πιστά. Είναι γνωστό και έχουμε τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές, άπειρες φορές, για τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οδηγιών της, των κατευθύνσεών της, των άλλων ρυθμίσεων σε βάρος των λαών, οι οποίες μας πάνε από το κακό στο χειρότερο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή μου,
Επιγραμματικά έχω να τονίσω τα εξής. Ο τρόπος που η κυβέρνηση φέρνει για θέσπιση τον πολιτικό γάμο ομόφυλων ζευγαριών δείχνει ξεκάθαρα ότι τα συσχετίζει έντονα με τη δυνατότητα εκ μέρους τους απόκτησης και κοινής γονικής ευθύνης παιδιών. Εάν αποσυνδεθεί από το ζήτημα των παιδιών, οι σχέσεις του ζευγαριού καλύπτονται πλήρως από το σύμφωνο συμβίωσης, αφού με τον νόμο 4356 του 2015 έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με εκείνα που έχουν οι σύζυγοι με βάση τον αστικό κώδικα. Με το ισχύον δίκαιο δεν αναγνωρίζεται από κοινού γονική μέρημνα σε ζευγάρια ομοφύλων, αν και στην πράξη ως ατομική επιλογή φροντίζουν παιδιά. Ξεκαθαρίζουμε άλλη μια φορά ότι άλλο η συμβίωση και η φροντίδα παιδιών και άλλο η κοινή γονική μέρημνα. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε επαρκείς επιστημονικές μελέτες για το πώς βιώνουν ή αν υπάρχουν συνέπειες από μια τέτοια συμβίωση. Άλλωστε, αυτό μετέφερε και στην Επιτροπή της Βουλής η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία. Να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς δεν θέτουμε θέμα ηθικής υπόστασης των γονέων ανάλογα με το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Έως σήμερα άλλωστε όλα τα παιδιά που έχουν υποστεί κακοποιητική ή άλλου είδους κακή συμπεριφορά την έχουν υποστεί από γονείς ετερόφιλους. Ούτε το ζητούμενο είναι μήπως τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών γίνουν και αυτά ομοφυλόφιλοι. Ούτε επαρκεί η σύγκριση με παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών. Μια σοβαρή ιδιαιτερότητα όμως των παιδιών ομόφυλων ζευγαριών, που δεν αμφισβητεί κανένας και καμιά, είναι όχι τόσο ότι στερούνται, όπως λέμε, το γονεϊκό πρότυπο του ενός φύλου, αλλά κυρίως ότι βιώνουν διπλά το γονεϊκό πρότυπο του άλλου φύλου. Με αυτή την έννοια και για όλους αυτούς τους λόγους, που έχουμε εξηγήσει αναλυτικά και με τις τοποθετήσεις των βουλευτών μας, επί της αρχής και στα περισσότερα κρίσιμα και θεμελιακά άρθρα θα πούμε όχι στο νομοσχέδιο αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Θα ψηφίσουμε κατά επί της αρχής, σε κάποια άρθρα θα ψηφίσουμε βεβαίως κατά όσα αφορούν τον πυρήνα του νομοσχεδίου που σας ανέλησα, σε κάποια άλλα υπέρ ή παρόν που προωθούν κάποιους εξυγχρονισμούς και αφορούν σε όλα τα ζευγάρια και ετερόφυλα και ομόφυλα. Επίσης, κάνω γνωστό στο Σώμα ότι θα καταθέσουμε πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας και επί της αρχής και κατάρθρο στο παρόν νομοσχέδιο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το ΚΚΕ δεν δίνει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το άλοθη μιας επίπλαστης προοδευτικότητας που της δίνουν οι υπόλοιπες συνιστώσεις της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας και των ακολούθων της μέσα σε αυτή την αίθουσα. Και αν κάποιοι ή κάποιες εδώ μέσα καμώνονται πως δεν έχουν καταλάβει τι λέμε, τι προτείνουμε ή τι στόχο και όραμα έχουμε για το αύριο και την κοινωνία την οποία παλεύουμε, θα τους παραθέσουμε, να μου επιτρέψετε, τα λόγια του Έγγελς. Έγραψε λοιπόν πριν πάρα πολλά χρόνια ο Έγγελς. Αυτό που μπορούμε λοιπόν σήμερα να υποθέσουμε για τη ρύθμιση των σεξουαλικών σχέσεων ύστερα από το επικείμενο σάρωμα της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής έχει κυρίως αρνητικό χαρακτήρα. Περιορίζεται συνήθως σε ό,τι πρόκειται να λείψει. Τι θα προσθεθεί όμως? Αυτό θα κριθεί όταν αντρωθεί μια νέα γενιά, μια γενιά από άντρες που ποτέ στη ζωή τους δεν θα έχουν βρεθεί στην ανάγκη να αγοράσουν με λεφτά ή άλλα κοινωνικά μέσα το δόσιμο μιας γυναίκας. Και μια γενιά από γυναίκες που ποτέ δεν θα έχουν βρεθεί στην ανάγκη να δοθούν σε έναν άντρα για κανένα άλλο λόγο εκτός από την αληθινή αγάπη, ούτε να αρνηθούν το δόσιμο στον αγαπημένο τους από τον φόβο μπρος σε οικονομικές συνέπειες. Όταν θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, θα γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια αυτά που πιστεύουμε σήμερα ότι πρέπει να κάνουν. Θα φτιάξουν τη δική τους ζωή και την δική τους αντίστοιχη κοινή γνώμη για τις πράξεις του καθενός και της καθεμιάς και τελεία και παύλα. Σας ευχαριστώ.